και φίλοι. Εδώ του Αγίου Νικολάου που σήμερα για την 18η αγωνιστική της Development League. Η Σέρκλη αντιμετωπίζει τους Dreamers. Η Σέρκλη από τη μία με ρεκόρ είναι 7 κόρες και οι Dreamers οι οποίοι επίσης έχουν ίδιο ρεκόρ, 9 νίκες και 7 ήττες συνολικά. Ξεκίνησε για το παιχνίδι με τους σημερινούς γηπεδούχους να έχουν την πρώτη κατοχή. Πάμε να δούμε και λίγο πεντάδες. Σαφυρόπουλος, Σαλούδης, Λάμπρου, Ματσούκας και Ρουμπανάκη ξεκινούν για τους γηπεδούχους. Ενώ για τους Dreamers έχουμε Ελενίτσα, Κοντόπουρη, Παναγόπουλο και Περγατής. Πρώτη πεντάδα. Από το ύψος των βολών είναι ο άνθρωπος. Δεύτερη ευκαιρία όμως για τους φιλοξενούμενους και ο Περγατής θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Πρώτη πόντι λοιπόν στο μάτς είναι για τους Dreamers. Ζαφυρόπουλος θα πάρει το τρίποντο Λάβρου και φτωχή για το 3-2. Με τρίποντο ξεκινούν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι σπάνε το ρόδι για αυτή. Κοντός, δίνει στον Ελενίτσα. Είναι η πάσα του Σακή όμως για τον Παναγόπουλο και μπάλα καταλήγει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Ακόμα ένα τρίποδο για την Σέρκλ. Ο Λάμπρου αυτή τη φορά δεν θα βρει στόχος. Ζαφυρόπουλος έπειτα από το επιθετικό rebound. Ωραία, η πάσα κατευθείαν τελείωσε την φάση. Ο Καλούδης δεν μπορούσε να βρει κάτι καλό η Σέρκλ. Καλύτερα τώρα ο Κούρι περιμένει τους συμπαίκτες του. Να σούτ από το πλάι αυτό όμως από τον Παναγόπουλο. Παραμένει το 3-2 στο σκορ. Καλούδης, πέρασε τελικά η πάσα. Αλλά έξω του Μπανάκη στα στοχή. Και το ρημόν στα χέρια των φιλοξενούμενων. Κατεβάζει ο Κοντός. Τα από μέση απόσταση τώρα, χωρίς αποτέλεσμα από τον Ελενίτσα. Καλούδης πήγε μόνο στη φάση. Μπάλα εκτός, η κατοχή είναι για τους Dreamers. Το αναφέρει ο Ελενίτσας, αφήνει στον Κοντό. Πάει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, εκείνος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 3-4. Προβάλλησμα λοιπόν και πάλι για τους Dreamers. Ζαφυρόπουλος, μπάλα δίπλα. Καλούδης του δίνει και πάλι για να εκτελέσει αυτός για τρεις. Συμπάλα στο σίδερο όμως. Κούρι. Δίπλα πίσω από την πλάτη για να αφήσει στον Ελενίτσα. Παναγόπουλος. Πολύ για τρεις ο Κούρι. Είναι εύστοχος για το 3-7. Πρώτο τρίποντο στο μάτς για τους Dreamers τώρα. Να πάνε στο σύνδεσμο οι φιλοξενούμενοι. Καλούδης οργανώνει για τα μαρκαρίσματα του Μανάκης και πήρε. Τσεκάρει τις επιλογές στα 8 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Ωστόσο έχουμε 5 δευτερόλεπτα. Και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Μάτς με Ελενίτσα να κατεβάζει. Κοντός του δίνει σκριν ο Παναγόπουλος. Βρει την πάσα ο Κοντός, ωραία εκεί. Αλλά ο Περγατής της συνέχεια δεν θα μπορέσει να βρει κάτι καλό. Καλούδης ανεβάζει τα κινητά. Είναι στο πλάι. Μανάκης. Σου διαδύο ο κόσμος έστωχο από τον Ματσούκα. Για το 5-7 πρώτο καλάθι και για τον ίδιο. Φυσιάζουν λίγο τώρα οι γηπεδούχοι. Κοντός. Μπορεί. Μπροστά του Ζαφυρόπουλος ο οποίος του κλείσε τον χώρο. Τώρα θα σηκωθεί ως τελικά που φάσε να πασάρει στον αέρα. Ο Κούρι δεν ήταν και η καλύτερη επιλογή νομίζω. Έτσι δεν είναι λίγο σαν το λάθος.
λάθος οι Dreamers. Καλούδης, πάσα στη γωνία. Δυστασιακά το πήρε στην συνέχεια όμως ο Λάβρου, δεν το έβαλε. Καθυρόπουλος βγαίνει νικητής και θα βρει και πάλι το τσιμπέκι του. Κουμπανάκης, δεν περνάει η πάσα του. Κούρι, ξεφεύγει από τον Καλούδη. Θέλει να συνεχίσει μόνος του εκεί όμως την πολυκοσμία, θα χάσει τελικά την μπάλα. Λάβρο αφήνει τον Τζαφυρόπουλο. Σουτ για δύο από εκείνον και ευστοχή. Για να ισοφαρίσει τώρα σε 7-7. 4-48 ακόμα στην πρώτη περίοδο, το μάτι στην ισοπαλία. Κοντός. Στην κορυφή μπάλα στον Ελενίτσα. Λύστηκε, βρήκε όμως την πάσα στο τρίποντο. Κοντός αστοχή, δεύτερη ευκαιρία για τους Dreamers. 14 λεπτά τώρα στο ρολόι, θα πάρει ένα μακρινό τρίποντο κοντός. Το οποίο όμως ήταν άστοχο. Βανάκης. Ο Ζαφυρόπουλος δεν θα διστάσει να το πάρει το σουτ. Βάλα και πάλι στα δικά του χέρια. Γυρίζει, βλέπει την ρακέτα, αφήνει δίπλα στον Κουμπανάκη. Προσπαθεί να ξεφύγει από την πίεση του Βεργαντή, δεν τα καταφέρω όμως. Και έτσι πήρε μια κακή εκτέλεση στην συνέχεια, παραμένει το σκορ 7-7 με 3.50 ακόμα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Θέλει να γυρίσει ο Βεργαντής. Στο πουλ και πάλι οι Dreamers. Ο Περγαντής ήταν εκεί. Έχει μείνει ξεχασμένος στην άλλη πλευρά ο Λενίτσας. Τώρα θα πάει μπάλα στα χέρια. Ο Κωσάτσος θα κάνει στο σκοράρι για το 7-9. Καλούδης. Είναι και νέο λάθος από την πλευρά της Σέργη. Μπορεί. Αν δεν θέλει το Καλούδης θα σταματήσει τον χρόνο. Έχουμε το πρώτο μαδικό τώρα στο παιχνίδι. 4 νέα πρόσωπα από την πλευρά της Σέρκλ. Γεωργίου, Παπαχρίστου, Χατζηγιαννίδη και Ζιγούρης. Είναι τα νέα πρόσωπα για τους γηπεδούχους. Ενώ από την άλλη πέρασε ο Λαϊνιώτης. Ενώ ο Βαζούρας εύκολη για 3 για το 7-12. Πάσα στο πλάι. Σιγούρης αφήνει δίπλα και προχωρεί πάρα στην περιφέρεια για να σηκωθεί ο Λάμπρου. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Πάλι όμως έχει καταλήξει εκτός εμπίδα από την παρέμβαση του Λαϊνιώτη. Παίρνει μακριά. Μαντζούκας συγκρατείο τώρα από τον Παπαχρήστη, δεν είναι καλό. Βαζούρας Περγαντήσου δίνει και πάλι χέρι με χέρι. Εξύπνη πάσα έκοψε κιόλας ο Βαζούρας. Παρά και πάλι στα χέρια του, δύο άτομα κλείσαν πάνω του. Και εκεί και η άμυνα τελικά. Ωστόσο η κατοχή παραμένει και πάλι στους Dreamers, οι οποίοι έχουν 8 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Πήρε ο Βαζούρας στα 6. Ούριχ θα το πάρει από το πλάι. Μαζεύει ο Παπαχρήστου. Είναι όλα αυτές για την Σέρκη. Ελενίτσας φεύγει στον εφηδιασμό και τελειώνει τη φάση με το δεξί lay-up. 7-14. Στο συν 7 πλέον η φιλοξενούμενη μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Γεωργίου. Ο Παπαχρήστου και αφήνει και πάλι στον Γεωργίου. Εκτελεί για 3. Μαλά δεν παίρνει στο καλάθι. Και πάλι στο χέρι του Λαϊνιώτης. Και θα κάνει το φόλ στον Χατζηγιαννίδη. Είναι φόλ που παίρνει στις βόλες των παίχτη. Των γηπεδούχων. Thank you.
πρόκληση για τους Dreamers. Έτος και ο Κωνσταντέλος. Μαζούρα ζητάει, μπάλα θα πάει στον Λαϊνιώτη. Για δύο πόντους από το πλάι, ο Λενίτσας δεν βρίσκει στόχο. Μπάλα είναι και πάλι για τους Dreamers. Ενώ 5 λεπτά μας χωρίζουν ακόμα από το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Σαντέλος αφήνει έξω, στο ένα δευτερόλεπτο βρίσκει ένα φουτ. Ο Λενίτσας. Αλλά όμως δεν θα βρει το κεφάλι, θα καταλήξει για ρεμπολ αυτή η προσπάθεια. Ενώ βρήκαμε στα τελευταία 54 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Γεωργίου, πάσα στη γωνία. Ατζιγιαννίδης, αστοχή. Αντέλος, έχει όρθιο το βλέμμα του ενώ κατεβάζει για τους Dreamers. Αφήνει τώρα στον Γεωργίου. Αντέλος ξανά, παγίδα πάνω του. Ψάχνει συμπέχτη, βρίσκει τον Βαζούρα. Έχει λίγο χώρο εκείνος για το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Χατζηγιαννίδη φιλότερο θα μαζέψει. Μια επίθεση 15 δευτερόλεπτο τώρα για την Σέρβη. Γεωργίου κρατάει. Τώρα ανέβη και για επιλογή κοντά ο Παπαχρήστου. Πάσα δεν πέρασε και το ρολόι θα σταματήσει στα 2,5 δευτερόλεπτα. Έχουμε επιθετικό φαουλ από τον Λαμπρού, ποιος στην προσπάθεια του να ξεμαρκαριστεί. Απλωστά την κανονικά το χέρι του και έτσι κατοχή τώρα είναι για τους Dreamers με τον Κωνσταντέλο. Ένα σουτ πίσω από το κέντρο, βρήκε στόχο, τι έβαλε, απίστευτο. Ο Γεωργίου σημαδεύει σωστά και τελειώνει έτσι με αυτό το τρομερό buzzer beater το πρώτο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 8-17. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο του ματς, το οποίο βρίσκεται τους Dreamers να προηγούνται με 8-17. Ο Κωνσταντέλος έχει βρεθεί κοντά στην ρακέτα, έχει βάλει πλάτη, έκλεισε όμως καλά η άμυνα της Σέρκλη. Και έτσι θα έρθει το τρίποντο στην συνέχεια από τον Γεωργίου για το 8-20, ο ίδιος νωρίτερα με ένα απίστευτο σούτ από το κέντρο. Έγραψε το 8-17 με το οποίο έκλεισε η πρώτη περίοδος. Τώρα βρίσκει και πάλι στόχο από πίσω από τα 6-75 για το 8-20 των ροζ πλέον Dreamers, οπότε καταλάβατε αλλάξαν και φανέλες οι φιλοξενούμενοι για να μην υπάρχει κάποιο μπέρδεμα με αυτές τις Σέρκλι. Προσκύση τον Βαζούρα, Κωνσταντέλος θα πλησιάσει. Ελενίτσας εκτελεί για δύο, δεν βρίσκει ο στόχο καθώς ήταν αδύναμο το τελειώμα του. Με πλάτη προσπαθεί να βρει λίγο χώρο ο Ματσούκας. Αστοχή όμως. Μαζεύει ο Βαζούρας. Ψάχνει επιλογές ο Ελενίτσας. Μένει κολλημένος πάνω του ο Ζιγούρης. Στα 10 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Κωνσταντέλος, μια δύσκολη προσπάθεια. Θα βρει όμως τον στόχο. Για το 8-22. Απέναντι. Τρίποντο έστοχο από τον Ζιγούρη. 11-22 τώρα. Ο Κωνσταντέλος. Πάρει και την προσπάθεια και θα ευστοχίσει. Για το 11-24 πλέον. Στις 13 πόντους η διαφορά. Σε η πάσα, θα σε πλεονεκτικήσει ο Χατζηγιαννίδης, θα εκμεταλλευτεί όμως την ευκαιρία του.
Κατσάς. Λαϊνιώτης είναι έξω. Μανσούρας θα πάρει το σουτ. Ζεύει το rebound ο Χατζηγιαννίδης και αφήνει στον Σιγούρη για να κατεβάσει την ώστε. Χατζηγιαννίδης πάει με φόρα προς τα μέσα. Έχει γίνει χαμηλά το φαουλ από τον Σαντέλο. Είναι παραφορά. Θα πάρει τώρα η γηπεδούχη. Ενώ έχουμε και διακοπή για time-out. Επιστρέψαμε έπειτα από την διακοπή για το time-out. Οι υπέδοχους να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, 6 και 18 πριν το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Λαμπρού θα εκτελέσει τελικά. Παλεύει για το εξαιρετικό ρυπάνο Χατζηγιαννίδης. Πάρα θα καταλήξει στα χέρια του Γεωργίου, ο οποίος θα βρεθεί στο παρκέ. Δυναμικά διεκδίκησαν και την μπάλα Γεωργίου και Καλούδης. Ωστόσο, ο Πέτσις Σέρκρικ θα κάνει το φάουλ που είναι το δεύτερο. Το πρώτο με συγχωρείτε για τους όχι. Το νούμερο 7 από τους streamers έκανε το φάουλ γιατί πλέχθηκαν τα δύο στάρια σε αυτή τη φάση. Το είναι αυτός που έκανε το φάουλ, είναι το δεύτερο για τους streamers. Μασούρας. Θα γίνει το λάθος τελικά. Ματσούκας αφήνει στον Καλούδη. Πάσα απέναντι και πάλι για τον Ματσούκα. Κορυφή ο Λαμπρού. Θα σηκωθεί για δύο και θα εξοχίσει. 13-24. Μαζούρας. Κοντός. Μια σκαστή πάσα που θα καταλήξει αντίπαλο τελικά από τον Κοντό. Καλούδης. Για δύο από το πλάι αυτοχή ο Ματσούκας. Πήραν τώρα οι Ροζ με κάτι λιγότερο από 6 λεπτά απόμενο ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Υπερθυμίζω το σκορ στο 13-24. Στα τέλος ξεφεύγει ανάποδο λέει άκρος στο δράρι για το 13-26. Καλούδης. Βρίσκει τον Ματσούκα. Πάλι για τον Καλούδη εκείνος. Δεν είναι καλή πάσα του όμως με στόχο τον Λαύρου. Ζαφυρόπουλος και του Πανάκη θα επιστρέψει τώρα στο ματζί για τους γηπεδούχους. Ματζιανίδης και Καλούδης θα αποσυρθούν στον παγκό. Κοντός. Κούριχ βρίσκει τον Γεωργίου και πάλι Κούριχ θα εκτελέσει για τρεις. Μπάλα στο σύνδερο, ο Ζαφυρόπουλος μαζί το rebound. Στα ο Τουβανάκης και φεύγει μπροστά. Βρήκε στην εγκύριση τον Ζιγούρη. Έτσι έγινε και πάλι το λάθος από την πλευρά της Σέρκης. Κοντός σηκώνεται, δεν βρίσκει στόχο με συγχωρεί το Γεωργίου ήταν. Έχει και προλαβαίνει ο Παναγόπουλος. Τώρα είναι ο Κοντός. Τα δευτερόλεπτα για τους Ροζ. Πάσα στη γωνία. Σιγούρης πρέπει να σουτάρει αυτό που φώναξαν τους παίκτες του. Θα καταφέρει όμως να φέρει τους δύο πόντους. Ζαφυρόπουλος. Πάσα έφτασε στον Τουμπανάκη. Κοντό το σουτ. Στο παρκέ ο Κοντός παλεύει για το rebound. Θα βρήκε τον Κωνσταντέλο. Έτσι. Καθάρισε την άμυνα οι Dreamers. Γεωργίου παίρνει το screen. Στέκεται, το σκέφτει για λίγο το σουτ, όμως πάσαρε στον Κούριχ. Πάλι μπαλά θα πάει στα χέρια του Γεωργίου από τα δεξιά αυτός. Έχασε κάπως την ισορροπία του. Και λίγα δύο στην συνέχεια ο Παναγόπουλος. Μια ευκαιρία για τους Ροζ, αλλά και αυτή θα είναι άστοχη. Θα την αλεπού εκεί. Επέμεινε ο Γεωργίου και κράτησε τελικά στην επίθεση την ομάδα του. Κοντός. Σουτ για δεύτερο, αλλά είναι λόγος.
θα περάσει εκτός για να περάσει την θέση του ο Περγαντής, ενώ επιστρέφει ο Καλούδης και πάλι για την Σέρκλ. 3-29 στην δεύτερη περίοδο. Ζαφυρόπουλος. Καλούδης. Ωραία, θα περάσει από τον κοντό, θα πάρει και το φλότερ και θα σκοράρει για το 15-26. Μπούρι. Και ο κοντός. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για τους Dreamers. Κωνσταντέλος εκτέλεσε παλαβρή και σίδερο. Καλούδης τώρα έχει ευκαιρία να βγάλει τον ευθυμιασμό. Πιέζει τώρα τον κοντό. Σταματάει τρίπλα εκείνος, βρήκε και βοήθεια δίπλα του στον Γεωργίου. Περιστροφή από εκείνον, ο οποίος βλέπει τον λάβει μπροστά του. Περγαντής, τα δευτερόλεπτα. Γυρίζει μπροστά από ο δύο. Έχει στο Χοκούρης, όμως είναι εκείνη να μαζέψει το εξωτικό rebound. 9-14 επίθεση. Κούρι, δύσκολη προσπάθεια και πάλι ο ίδιος όμως θα μαζέψει. Στα ηρεμία τώρα από τους υπέρχεσαι το Κούρι, με τον κοντό να κρατάει, πάει αντίθετα από το screen. Θέλει να συνεργαστεί με τον Περγαντή, δεν βγήκε όμως αυτή η συνεργασία. Λαμπρού. Ζαφυρόπουλος στον Καλούδη. Καλή αντίδραση εδώ από τον Γεωργίου, ο οποίος πετάει εκτός την μπάλα. Ενώ ο Ελαϊνιώτης τώρα θα επιστρέψει στο μάτς από την πλευρά των Dreamers, στον πάγκο προς τα τέλος. Ο Μανάκης πήρε ξανά τον έκανε κάτι καλό εδώ η Γηπεδούση και θα γίνει και η λάθος πάσα στην συνέχεια. Ζαφυρόπουλος διορθώνει. Καλούδης που δίνει και πάλι, προσποιείται αυτός ότι θα πασάρει, θα εκτελέσει, τελικά βρέθηκε και στο παρκέ καθαρή άμυνα, όπως λένε οι διαιτητές. Γεωργίου, Ούριχ του δίνει και πάλι. Ούριχ είναι μόνος που θα πάρει την προσπάθεια. Καλούδη στο rebound, 1-14 ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Να συγκρουστεί με τον αντίπαλό του ο Καλούδης. Θα σκοράρει, μετράει κανονικά το καλάθι. Ένα κερδίς και το φαουλ παίχτης της Σέρκλ, 17-26 τώρα. Αυτό είναι και το δεύτερο φαουλ μάλιστα για τον Γεωργίου. Αστοχή στην πληρωματική βολή ο Καλούδης, Λαϊνιώτης μαζεύει. Παλά έξω, κοντός στα 9 δευτερόλεπτα τριπλάρι, αφήνει στον Λαϊνιώτη μια προσποίηση. Κλειστική από δύο, η μπάλα γύρισε ωραία για να φτάσει τον Περγαντή. Είδε δύο παίχτες να πηδούν μπροστά του εκείνους και κέρδισε τελικά το φάουλ. Θα τον στείλει στη γραμμή των βολών τώρα. Σαν δεν είναι ακόμα, δύο ακόμα. Το ρολόι για την δεύτερη περίοδο, ο Περγαντής αστοχή στην πρώτη για το 17-27. Βάζει και την δεύτερη. Και τώρα οι Dreamers βρίσκονται στο σημείο 10. Καλούδης. Ζήτησε και πήρε ο του Μπανάκης. Και πάλι Καλούδης. Μας αφήσω από την πλάτη, εξαιρετική. Ο Τουμπανάκης θα εκτελέσει. Ζαφυρόπουλος μαζεύει. Από 25 δευτερόλεπτα στα 2 χρονόμετρα. 9 τώρα για τους γηπεδούχους. Καλούδης. Ζαφυρόπουλος 2 δευτερόλεπτα. 1 κάνει το βήμα πίσω. Είναι για 3 στο σουτ. Δεν μπαίνει. 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Περγαντής. Προλαβαίνει το ρολόι. Όχι, δεν μετράει τελικά. Το καλάθι ακόμα κι αν έπαινε. Η δεύτερη περίοδος με το σκορ να δείχνει 17-28. Ξεκίνημα
ακόμα και της τρίτης περίοδου αλλά και του δεύτερου ημιχρόνου γενικά. Τρίμες να προηγούνται 17-28 και να έχουν στα χέρια τους ένα προβάδισμα 11 από τον κοντά στην Σέρβη, η οποία ξεκίνησε με ένα άστοχο τρίποδο του Ζαφυρόπουλου την τρίτη περίοδο. Μαζούρας, Περκατής, αλλά φτάνει στον Κούρης, αυτός θα πάρει το σύνδεσμο για το 17-30. Γεωργίου κατεβάζει προς πίση τον Λαμπρού για να πάει μπάλα και πάλι στον Γεωργίου. Τώρα δεν θα διστάσει να εκτελέσει. Κακό όμως το σουτ. Έπαιρνα η πάσα του Κούρη χαρτικά, θα βρει στην συνέχεια τον Μπαζούρα. Είναι το κλέψιμο από τη Σέρκ, Λαϊνιώτης προσπαθεί να διορθώσει. Κλέψει και πάλι όμως στην συνέχεια της φάσης ο Γεωργίου. Που θα δεχτεί και το φαουλ από τον Μπαζούρα. Αυτό είναι το πρώτο μαδικό των Dreamers. Λαμπρού για τρεις, είναι άστοχος Λαϊνιώτης εκεί στην καλύτερη θέση από τον Χατζηγιαννίδη. Ζούρα στέλνει στην άλλη πλευρά, θα τελειώσει τη φάση αλλά άσχημα. Χατζηγιαννίδης είναι έξω. Ζαφυρόπουλος, αλλά έφτασε στον Λαμπρού για να σηκωθεί αυτός για τρεις και να σηκωθήσει τον Λαμπρού. 20-30. Πίεση ψηλά τώρα από την Σέρβη. Κουρίχ είναι στον Μπαζούρα, έσπασε η πίεση ωραία με τις πάσες και θα έρθει για το καλάθι. Ο οποίος έχει κερδίσει και το φάουλ. Εξαιρετικά εκεί ξεδιπλώσει και ο συνδυασμός από την πλευρά των Dreamers. Με συνεχόμενες πάσες έφτασαν μέχρι το καλάθι. Το Λαϊνιώτης έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Αστοχή. Βολή όμως μαζεύει ο Περκατής και θα σκοράρει. 20-34. Γεωργίου, Ζαφυρόπουλος. Λάμπρο από τα δεξιά κοντρα σε δύο ψεύμενα χέρια θα βρει στόχο. Για το 22-34. Ούρι. Άστοχο το σουτ. Αλλά είναι για τους Dreamers καθώς ο Χατζηγιάννη είναι αυτός που πέταξε εκτός την μπάλα. Δεν έχουμε για time out για την Σέρβη. Συνέχεια στην δράση. Ρωτάμε το time out της Σέρβη. Λαϊνιώτης τα βάζει κόντρα σε δύο και θα βγαίνει και εσείς. Για το 22-36. Καλούδης αφήνει στον Λάμπρου και πάλι Καλούδης. Ζαφυρόπουλος, δεν έδωσαν χώρο οι Dreamers, δεν καταφέρουν να τους τιμωρήσει όμως. Μούρι. Ζητάει ο Λενίτσας και αυτόν θα πάει μπαλά. Πάει στα δεξιά, κάνε το κόψιμο. Ο Κούρικ και πήρε και πάλι στη δεξιά γωνία, στη σταματήσει την τρίπλα βρήκε την πάσα για τον Ελενίτσα. Στα 6 δευτερόλεπτα θα σηκωθεί αυτός για 3. Αλλά είναι και πάλι για τους Dreamers όπως λέει ο ρεφερή. Μαζούρας παίρνει και εκτελεί αμέσως. 22. 39 πλέον. Στο συν 17 οι Dreamers. Ζαφυρόπουλος. Αλλά αυτός τον Καλούδη. Τα από τρίπλα θα εκτελέσει. Δεν έρχεται η απάντηση από την Σέρβη. Και η κατοχή είναι για τους Dreamers. Κουρί.
Ζαφυρόπουλο πάνω του. Θα στοχίσει. Το rebound όμως θα πάει και πάλι στα χέρια των φιλοξενούμενων. Ο Λαϊνιώτης πήρε το σούτο από το ύψος των γολών. Θα στόχισε Καλούδης τώρα, θα κατεβάσει. Ωραία η πάσα του. Αλλά έξω ο Χατζηγιαννίδης θα πάρει το τρίποντο, αλλά είναι εντελώς άστοχο. Δυσκολεύονται να βρουν λύσεις στις τελευταίες φάσεις οι γηπεδούχοι. Παίρνει με χέρι πάσα για τον Κούρι. Την ώρα που πήγε να κάνει την τρίπλα ο Κούρι, βρήκε εκτός γραμμών. Ο Σαντέλος επιστρέφει για τους streamers, ενώ από την άλλη έχουμε τον Τουμπανάκη τώρα να πάτε επαρκέ. Πήρε ο Τουμπανάκης με το δεξί χέρι, δεν τελειώνει καλά ούτε αυτή τη φάση. Λαβρού δεν του κάνει το χατήρι μπάλα εκεί. Ένα περιπετειώδης τρόπο θα καταφέρω σε αυτό που λέω στη συνέχεια. Για το 24-39. Σε θετική άμυνα δεν καταφέρει να ολοκληρώσει το κλέψιμο όμως. Μαζούρας εκτελεί. Δεν θα το πάρει αυτή τη φορά. Rebound στα χέρια του Ματσούτα. Καλούδης βρήκε τον Τουμπανάκη και πάλι Ματσούτα τώρα. Σε βάλει πλάτη αλλά του φύγει πάρα τα χέρια. Το δεύτερο λεπτά για την Σέρβιο. Λάμπρου θα βρει ένα τρίποντο. Καλούδης ήταν εκεί στην πορεία. Κατάφερε να σκοράρει. Πρώτη να βρήκε ο Λάμπρου νωρίτερα πίσω από την γραμμή των 6.75. Μπορεί να το βρει τώρα ο Καλούδης. Αν μπορέσει να συνεχίσει στην πραγματική βολή, η οποία θα εκτελεστεί μετά το time out. Είναι δυστυχημένος στην γραμμή για να εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή αυτό το δεύτερο νωρίτερα. Θα ευστοχίσει και σε αυτή για το 27-39. Στους 12 πλέον η διαφορά. Γεωργίου Σταντέλος αφήνει στα αριστερά. Πάρει τελικά το σούτ αφού το σκέφτηκε ο Παναγόπουλος. Τώρα φεύγει στην άλλη πλευρά, πάει μόνος στη φάση και πολύ καλά κάνει. Θα ρίξει τώρα την διαφορά στους 10. Γεωργίου 29-39 το στόχο. Με αυτοθυσία πέφτει ο Γεωργίου για να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Θα ρίξει το στο λάθος όμως οι Dreamers. Περνάει ο Καλούδης. Αλλά φτάνει στον Λάμπρου να βγει έξω εκείνος για να ξεφύγει από το Μπούγιο. Αυτόντας τη γραμμή, αστοχή ο Τουμπανάκης, μαζεύει ο Κούρι. Κάνε ευκαιρία εδώ είσαι η κυπεδούχη. Να ρίξουν και πάλι σε μονοψήφιο την διαφορά μετά από ώρα. Έβρικαν όμως κάτι καλό. Γεωργίου δίνει ύψος στο σούτ για να γλιτώσει την άμυνα του Ματσούκα. Δεν άλλαξε το 29-39 ενώ πήγαμε στο τελευταίο τριλεπτό της τρίτης περίοδου. Παίρνει και πάλι ο Καλούδης. Περνάει, φτάνει μέχρι το καλάθι. 39-39. Καλούδης δίνει όθηση επιθετικά στους γηπεδούχους και ρίχνει τώρα την διαφορά στους 8. Δεν θα αλλάξει το σκορ. Κωνσταντέλος είναι στον Μαζούρα. Σέγγεται για 2. Δεν παίρνει το καλάθι. Και κερδίζει ο Τουμπανάκης τελικά. Ενώ πήρε και το φάουλ από τον Μπαζουρά. Ζιγούρης και πάλι στο μάτς για τους Μοβ. Ενώ και ο Γεωργίου είναι τώρα στο παρκέ. Ο Γεωργίου που θα κατεβάσει γρήγορα γρήγορα κιόλας θα πάει στην προσπάθεια. Καλή άμυνα από τον Παναγόπουλο. Σαν επιλογές ο Γεωργίου βρήκε το Τουμπανάκι. Και πάλι στον Γεωργίου θα δώσει εκείνος, δεν αφήνει το παλιά τους καλαθιού. Πιέσει ψηλά από δύο παίκτες της Σέρβη. Πάει όμως με την πάσα του Βαζούρα. Στα τέλος
μέσα, δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Γεωργίου, είναι στον Ζιγούρη. Λάμπρου Ζιγούρη στα αριστερά, θα σηκωθεί τώρα για δύο. Μαζεύει ο Παναγόπουλος. Ξεφεύγει. Ο Γεωργίου αφήνει στον Βαζούρα τώρα. Βαζούρα ζητάει, θέλει να πάρει αυτό το σούτ. Δεν είναι καλό όμως, αλλά δεν μπόρεσε στην συνέχεια. Ο Λάμπρου να καθαρίσει το rebound. Έτσι η επίθεση είναι και πάλι για τους Dreamers. Ο οποίος περνάει τώρα στο μάτσο κοντός, παίρνει την θέση του Βαζούρα. Κωνσταντέλος. Κρατάει ο Κωνσταντέλος με τον Τουμπανάκη να έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του. Ένα δευτερόλεπτο δεν προλάβει να εκτελέσει ο Κωνσταντέλος. Δεν είχε δει το ρολόι. Του έμεινε η μπάλα στα χέρια. Παραμένει η διαφορά στους 8 πόντους, 1 και 13 πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Να δούμε αν θα μπορέσει να πλησιάσει ακόμα περισσότερο η Γηπεδούχη, ο οποίος κερδίζει τώρα το φάουλ. Έχουμε δύο βολές κιόλας. Για τον Τουμπανάκη. Μάλιστα είναι και το τρίτο φάουλ του Γεωργίου στο μάτς. Αστοχή στην πρώτη του Πανάκης, παραμένει το 31-39. Πάει στη δεύτερη, 32-39. Κοντός, θα γίνει το φάουλ από τον Λάμπρου. Αυτό για την Σέρκλη, η οποία έχει άλλα δύο να δώσει. Από την άλλη, οι Dreamers έχουν φτάσει στα 4 ομαδικά. Κοντός. Κάει ο Κοντός. 14 λεπτά ακόμα, 42 για το δεκάλεπτο. Κούρης για 3. Στα τέλος θα πάρει την μπάλα. Γεωργίου. 14 λεπτά τώρα για τους Dreamers, θα επιχειρήσει αυτός ένα σουτ. Καλή κατάληξη του Μπανάκης. 25 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Μπανάκης κρατάει. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι της επίθεσης. Πάει από τα δεξιά, βρίσκει την πάσα για τον Ζιγούρη. Εκτελεί για 3 εκείνος, δεν είναι καλό το σουτ. Δεν έχει βρει Στεφάνη μπάλα και έτσι ολοκληρώνει η επίθεση της Σέρβη. 4,1 τώρα στο ρολόι για τους Dreamers. Γεωργίου θα λιωθεί η προσπάθειά του, ο ίδιος θα ξαναπάρει το σουτ. Θα καταλήξει το παρκέ, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους JTs. Και έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 32-39. Επέστρεψαν και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ. Για να ξεκινήσει και το 14-10 λεπτό της αναμέτρησης που βρίσκει το σκορ στο 32-39. Η Σέρκη κάπως κατάφερε να ρίξει την απόσταση στην τρίτη περίοδο. Και τώρα 7 πόντοι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης και αν θα είναι τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης. Λαϊνιώτης στο χ με το δεξί χέρι. Αλλά είναι για τους Dreamers. Μια 14 δευτερόλεπτα λοιπόν για τους Ροζ. Βαζούρας, κοντός. Το δευτερόλεπτα στο ρολόι δίπλα του έχει επιλογή τον Περγαντή. Ψάχνει εκείνο πάσα για να αφήσει τώρα στον Ελενίτσα, ο οποίος όμως θα μπορέσει να βρει κάποια εκτέλεση γιατί είχαμε 3 δευτερόλεπτα.
Γαβρού θέλουν να πιάσουν τον ύπνο την άμυνα των Dreamers οι γηπεδούχοι. Δεν καταφέρουν να βρουν το τρίποντο που θα έρθει ακόμα περισσότερο την απόσταση. Έχει πάρα τα χέρια του Κοντού την ώρα που ξεκινήσε την πόρια του προς την αντιπαλή ρακέτα. Το καλό της ώρα εξτρέψει το μάτι για την Σέργη. Την θέση του Γεωργίου. Γαμπρού. Τσεκάρει τις επιλογές στο φίξο του Μπανάκη. Στα αριστερά του Γουρίς. Γαμπρού. Ανάμεσα από δύο, κερδίζει το φάουλ. Πετυχαίνει για το καλάθι. Για το 34-39. Μειώνει στους 5 τώρα. Είναι ήδη στημένο στην γραμμή για τη μία βόλη του. Θα την εκμεταλλευτεί και αυτή. Για το 35-39. Στις 4 πλέον το μάτς. Βαζούρας. Κοντός. Κάνε την κίνηση ο Λενίτσας και παίρνει. Δεν είναι δοσκήνο Μπεργαντής. Ανάμεσα από δύο πήγε σε μια δύσκολη προσπάθεια ο Ελενίτσας Λαϊνιώτης. Τελικά θα βγει κερδισμένος. Θα πετύχει το καλάθι. Ενώ είχε μισθεί το φάουλ. 35-41. Τη χάνει ο Καλούδης, θα πάρει το rebound. Λάμπρου. Και ο Τουμπανάκης έχει μπροστά τον Ελενίτσα. Πάσα καταλήγει στον Καλούδη. Για τρεις αυτός δεν βρίσκει στόχο. Ζιγούρης του δίνει ξανά. Βάλα στον Ζιγούρη τώρα στα δεξιά. Είναι για τρεις και αυτό το σούτ, αλλά είναι ίδια η κατάληξη. Επόμενα επιθετικό rebound όμως για την Σέρκλη. Του Μπανάκη θα το πάρει και αυτός. Ξανά στο σύνδερο η μπάλα. Απανωτές χαμένες ευκαιρίες από το τρίποντο για την Σέρκλη, η οποία δεν μπορεί να πλησιάσει τώρα. Παραμένει το 35-41 με 7-20 ακόμα για το φινάλε. Λαϊνιώτης. Κύριο Κοντός. Λίστηκε. Διαμαρτυρίες από την πλευρά της Σέρκη για βήματα. Βάλα στον Περγαντή, εκτελεί για δύο αυτός κοντό το σούτο όμως. Αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά για τη ΣΟΚ. Θα τελειώσει τη φάση ο Λάμπρου εκεί από γιος και έφανε και θα κάθουν κιόλας. 37-41 λοιπόν. Πέρασε η πάσα στον Περγαντή. Μαζούρα προσπαθεί να συγκρατήσει, δεν θα τα καταφέρει. Καλούδης θα φτάσει μέχρι το καλάθι για να μειώσει στο 39-41. Επιστροφή λοιπόν για την Σέρκη. Στο δίποντο πλέον οι γηπεδούχοι. Κάτι που αναγκάζει οι streamers να καλέσουν εσπερισμένα time out. Επιστροφή λοιπόν στη δράση εδώ πέρα στο πίσω του Αγίου Νικολάου, όπου η Σέρκη έχει καταφέρει να βγάλει αντίδραση, έχει πλησιάσει τώρα πλέον στο μείον 2 και το ντέρμπι καλά κρατεί. Εδώ στα Ανολιώσια 6 και 10 ακόμα για το τέλος. Ελενίτσας θα στο πίσω τρίποντο μαζεύει ο Τουμπανάκης. Μανάκης πάει με φόρα προς τα μέσα, θα ισοφαρίσει. 41-41. Επιμέρους 9-2 στην τέταρτη περίοδο. Θα γίνει και το κλέψιμο τώρα από τον Ζιγούρη. Το momentum είναι ξεκάθαρα στην πλευρά της Σέρβη, η οποία μπορεί να διεκδικήσει το προβάδισμα της στο μάτς. Δεν θα έρθει αυτό όμως από το
από το layout του Πανάκη. Στα τέλος. Τα τρία δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση. Ρολέν, ο Κούριχ αυτός θα εκτελέσει και βρίσκει στο φω. Και κρατάει μπροστά την ομάδα του. 43-44. Στα τέλος. Ναι, πάει μέχρι μέσα ο Λενίτσας, θα σκοράρει. 43-46. Καλουδής 4-23 ακόμα για το τέλος. Σημαδεύει σωστά, έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη στην εκτέλεσή του. Κωνσταντέλος ψάχνει συμπαίκτη, αφήνει στον Ελενίτσα για να κατεβάσει εκείνος. Μαζούρας θα το πάρει το τρίποντο. Ψηλότερα από όλους στο Λάβρου. Και θα γίνει και το φάουλ στην συνέχεια από τον Ελενίτσα. Φάουλ νούμερο 2 για τους Dreamers. Ενώ είναι και το τρίτο φαουλ του Ελενίτσα. Κατεβάζει ο Καλούδης. Μέσα στο πλάι. Ατζιγιαννίδης αφήνει στο Ζαφυρόπουλο. Αδύναμο όμως. Το τέλειωμα εκείνου. Δεν βρήκε ούτε καν στεφάνι μπαλά. Κουρίχ, ίσως τον Κωνσταντέλο. Μαζούρας από την κορυφή. Δεν θα μπει το καλάθι, Λαϊνιώτης μαζεύει. Δεν θα σκοράρει ούτε εκείνος. Ζαφυρόπουλος τώρα φεύγει στην άλλη πλευρά. Και φεύγει από τον Λαϊνιώτη, ο οποίος έχει βρεθεί στο παρκέ. Τροκαλούδης. Ματσούκας προς Πίτερ. Μια περιστροφή προς τον Λαϊνιώτη. Κατεβάζει το χέρι του εκείνος. Και θα κάνει το φαουλ στον Ματσούκα, ο οποίος μπόρεσε να σκοράρει κιόλας για το 45-46. Περγαντής, ολένει στο Ματσούρα για τους Dreamers. Κέρια λοιπόν για τη Σέρκλα, φέρει και πάλι το μάτς στα ίσα. Εστοχή ο Ματσούκας και θα κάνει το 46-46. Περγαντής. Τελευταία 2:55 στο ρολόι. Λενίτσα θα εκτελέσει. Το ρημάν θα καταλήξει στα χέρια της Σέρκ και του Καλούδη συγκεκριμένα. Καλούδης δίστασε να πάρει το σούτ, αφήνει στον Ματσούκα. Εξαιρετική πάσα για τον Χατζηγιαννίδη. Έκλεισε όμως ωραία ο Κωνσταντέλος Ζαφυρόπουλος για το προβάδισμα. Δεν θα έρθει για την Σέρκ. Ο Κωνσταντέλος θα κραπώσει την μπάλα. Ηρεμία ζητάει ο παίκτης των Dreamers. Είναι στον Μαζούρα. Πάλι Κωνσταντέλος. Πρέπει την εκτέλεση αυτή στον Μαζούρα. 8 δευτερόλεπτα. Ελενίτσας. Είναι αρκετά μακρινό σουτ. Βρίσκει σίδερο η μπάλα. Μαζεύει ο Καλούδης. Έχει φύγει στην άλλη πλευρά ο Λάμπρου. Και θα φτάσει στο καλάθι, το οποίο βάζει μπροστά την Σέρβη. 1:58 να απομένει στο ρολόι. Θα γίνει και το κλέψιμο. Η αντεπίθεση των γηπεδούχων συνεχίζεται. Γιατί μπορούν να φτιάξουν και μια μικρή διαφορά. Παλεύει να συγκρατήσει ο Ματσούκας. Τελικά έχουμε σφύριγμα για το φάουλ.
που έκανε παίχτη στον γηπεδόφωνο, από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος. Τυρό Γεωργίου. Μια δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ελενίστας και πάλι στον Γεωργίου. Μπάλα στη γωνία. Κούριχ για να βάλει και πάλι προς την ομάδα του. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Μαζεύει και καθαρίζει τη φάση ο Ματζούκας. Καλούδης. Αργά αργά ο Καλούδης. Ενώ μπήκαμε μόλις και στο τελευταίο λεπτό. Έγινε το κλέψιμο, γράφωσε την μπάλα ο Ελενίτσας. Έχει πάνω του δυναμικά ο Καλούδης, θα το σταματήσει με φάουλ. Είναι ψηλά όπως λέει ο ρέφερι. Έτσι έχουμε δύο βολές. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. 50,5 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι. 48-46 το σκορ με την Σέρκη να προηγείται. Ενώ ο Ελενίτσας είναι στην γραμμή των βολών. Αστοχή στην πρώτη. Κάθε πόντος από εδώ και πέρα. Μετράει. Αυτός το μάτς. Στις λεπτομέρειες όπως φαίνεται. Κάνει και την δεύτερη ο Ελενίτσας, δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βόλων. Η φιλοξενούμενη ενώ έγινε και το φάουλ στη συνέχεια στον Καλούδη. Φάουλ που είναι το τέταρτο για τους Dreamers. Καλούδης. 44 δευτερόλεπτα ακόμα. Να ξεφύγει η μπάλα, είναι για τους φιλοξενούμενους. Dreamers, Ούρι θα παραφέρει. Γεωργίου, τελευταία 35 στρόλεπτα στο μάτς. Έχουν ένα φορ να δώσουν οι Μοβ. Μαζούρας θα εκτελέσει για τρεις και στο σκι! Μεγάλο καλάθι, 48-49 για χειρός Μαζούρα. Και πάλι μπροστά οι Dreamers, ελέγχουμε. Time out. Με μια τρίποντη βόμβα Βαζούρας έβαλε και πάλι μπροστά τους Dreamers. 48-49 τώρα το σκορ. Και 20 δευτερόλεπτα. Όλα για την Circle. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Το τέλος. 9 δευτερόλεπτα, 8 τώρα. Λάβρου κρατάει. Δεν θα δώσει το προβάδισμα στη Σέρκη. Καλούδης μαζεύει, έχει πατήσει γραμμή όμως. Και η κατοχή είναι για τους Dreamers. 1,4 στο ρολόι. Μένουν ψηλά για να πιέσουν τώρα οι Μουβ. Θα ψάξουν ένα γρήγορο φαουλ αν δεν μπορέσουν να κλέψουν. Έχουμε φαουλ. Τον κουμπανάκι αν δεν κάνω λάθος θα δω. Είναι το τέταρτο φαουλ αυτό των γηπεδούχων. Θα γίνει το κλέψιμο. Εκτός η μπάλα και τελείωσε έτσι και το μάτς. Κίνησε το ένα δευτερόλεπτο και οι Dreamers θα επιβιώσουν σε αυτό το thriller κόντρα στην Σέρκη και θα επικρατήσουν με 48-49.